care nu via e via ma se vizia ma se di se va fiteri metani a pe soteri per se fi tiendo note la pneumaticona bona cate mia tis criegies tu trio divo meta ieran agnosmata che tus che ti fus ibnus mas digni ευκαιρίες προβληματισμούς και αυτοκριτική. Δύο άνθρωποι ανέβησαν στο ναό του Σολομώντος για να προσευχηθούν. Δύο άνθρωποι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους, ο ένας Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος στάθηκε όρθιος σε περίοπτη θέση για να φαίνεται καλά από τους γύρω ανθρώπους και ξεκίνησε την προσευχή του λέγοντας «Θεέ μου, σε ευχαριστώ, διότι δεν είμαι εγώ σαν τους άλλους ανθρώπους που είναι άρπαγες, άδικοι, ανήθικοι ή και σαν αυτόν εκείνον τον τελώνει. Εγώ είμαι τόσο καλός, έχω πολλές αρετές, πολλά καλά έργα, πολύ περισσότερα από όσα ζητάει ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα και δίνω το 1/10 από όλα τα αγαθά που αποκτώ, ακόμη και τα πλέωνα σήματα που δεν τα προέβλεψε ο νόμος». Έτσι τελείωσε την προσευχή του ο Φαρισαίος, μια προσευχή γεμάτη υπερηφάνεια και αλαζονία. Η αλαζονία του αυτή τον είχε τυφλώσει τόσο πολύ, ώστε δεν τον άφηνε να δει καθαρά ούτε τους άλλους, ούτε τον εαυτό του. Δεν μπορούσε να κατανοήσει την πνευματική του πτωχία. Βέβαια, τα καλά έργα που απαρίθμησε τα είχε πραγματικά. Δεν έλεγε προς αυτό ψέματα. Αυτός πράγματι όχι μόνο απέφευγε τα μεγάλα όρατα και βαριά αμαρτήματα, αλλά αντιθέτως είχε και πολλά καλά έργα. Ήταν λοιπόν για όλα αυτά τέλειος. Δεν του έλειπε τίποτε. Ο ταλέπορος δεν ζήτησε τίποτε από το Θεό, διότι ήταν πλήρως ικανοποιημένος από τα κατορθώματά του. Δεν μπορούσε να κατανοήσει το πιο απλό, πως ό,τι καλό είχε, ο Θεός του το έδωσε και δεν ήταν δικό του. Η αλαζονία του τον έκανε να βλέπει ακόμη και όλους τους άλλους σωματολούς. Αλλά είναι δυνατόν, μόνο αυτός ήταν άνθρωπος αρετής. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι γύρω του ήταν άρπαγες, άδικοι και ανήθικοι. Δεν υπήρχε κανείς δίκαιος εκτός από αυτόν. Και επιπλέον πως ήξερε την ψυχή του τελώνη και πώς μπορούσε να χαρακτηρίζει δημοσίως και να τον εξετηρίζει και να τον παρουσιάζει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των αμαρτωλών. Ακόμη κι αν πράγματι ο τελώνης ήταν τόσο αμαρτωλός, δεν θα έπρεπε να δείξει ευσπλαχνία και να προσευχηθεί για τη μετάνοια του. Ο Φαρισαίος λοιπόν όχι μόνο δίκαιος δεν ήταν, αλλά ήταν τυφλός και κυριευμένος από πολλά και βαριά εσωτερικά εσπορικά πάθη, το πάθος της κατακρίσεως, της ασπλαχνίας, της περηφανίας. Και το σπουδαιότερο από όλα, ο Φαρισαίος δεν είχε αγάπη. Πόσο λοιπόν μας τυφλώνει η αλαζονία, μας κάνει ψεύτες και άδικους, σκληρούς και άσπλαχνους. Δεν μας αφήνει να δούμε την πνευματική μας φτωχία, να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Και το φοβερότερο να μας ρίχνει τελικά στην αιώνια κόλαση. Ο τελώνης αντιθέτως στεκόταν μακριά από το θυσιαστήριο. Δεν είχε την τόλμη όχι μόνο τα χέρια του, αλλά ούτε τα μάτια του να σηκώσει προς τον ουρανό. Χτυπούσε διαρκώς το στήθος του και περιέκλειε την αμαρτωλή καρδία του. Μια κραυγή μόνο μετανοίας έβγαινε διαρκώς με συντριβή από τα χείλη του. «Θεέ μου, σπλαχνίσουμε, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλόν». Και ο Κύριος δικαίωσε τον τελώνη, διακηρύττοντας ότι καθένας που υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί από τον Θεό, ενώ εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί από τον Θεό.
Αυτό έγινε με τον τελώνη, διότι ο τελώνης έβλεπε καθαρά τον εαυτό του, κατανοούσε την αμαρτωλότητά του και γι' αυτό στεκόταν μακριά από το θυσιαστήριο και με τη στάση του σώματός του, με τις κινήσεις των χεριών του και με τα λόγια του εξέφραζε τη συνέστηση των αμαρτιών του, τη βαθιά του ταπείνωση και την κατάνοιξη της καρδιάς του. Γι' αυτό δεν ασχολούνταν με τους άλλους παρά μόνο τον εαυτό του. Έβλεπε μόνο τη δική του μικρότητα και αισθανόταν τη Θεία μεγαλειότητα. Γι' αυτό και δεν τολμούσε να υψώσει στον ουρανό ούτε τα μάτια του, ούτε τα χέρια του, ούτε το πρόσωπό του. Θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο της Θεάς του Θεού. Η συνέστηση της αμαρτωλότητάς του δεν του έδινε το δικαίωμα να λέει πολλά και κομπαστικά λόγια, και όσο περισσότερο επαναλάμβανε τη σύντομη προσευχή του, τόσο περισσότερο στενά το χτυπούσε το αμαρτωλό στήθος του και ομολογούσε έτσι την αμαρτωλότητά του. Εξαρτούσε τη ζωή του από το Θείο Έλεος. Το Έλεος του Θεού μόνο ζητούσε, σαν πεινασμένος ζητιάνος που κινδυνεύει να πεθάνει από την αμαρτία. Γι' αυτό και τα λόγια του ανέβαιναν απευθείας στον ουρανό, διότι έβγαιναν μέσα από μια στριμμένη και ταπεινωμένη καρδία. Μια τέτοια ταπείνωση καλούμαστε και εμείς να αποκτήσουμε, διότι η ταπείνωσή μας οδηγεί στη μετάνοια και τη σωτηρία. Αυτή καθαρίζει το νου μας και να δούμε κατάματα τη μικρότητά μας, την αμαρτωλότητά μας, τα αμέτρητα πάθη μας και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Ας αγωνιστούμε λοιπόν εντονότερα από σήμερα πρώτη ημέρα του Τριωδίου να ζούμε με ταπείνωση και συντριβή και κατάνοιξη, και ας προσευχόμαστε καθημερινά στο Θεό να μας χαρίσει την πολύτιμη αυτήν αρετή, για να μην μας καταδικάσει ο Θεός ενώπιον του φοβερού βήματός του, αλλά να μας δικαιώσει μαζί με τον τελώνη και να μας οδηγήσει στην Βασιλεία των Ουρανών.